αριθμικό το δίνουν οι ίδιοι αριθμοί. Μιλάμε για 5 δις κατελάχιστο, διότι αν υποδειχτούν και αν υπολογιστούν και κάποιες άλλες ζημιές, ξεπερνάει τα 6 δισεκατομμύρια. Και αν σκεφτεί κανένας ότι σε ένα ανάλογο σκάνδαλο τράπεζας, το περίφημο σκάνδαλο του Κουσκουτάκη της Τράπεζας Κρήτης, τα ποσά ήταν πολύ μικρά σε σχέση με αυτό. Δηλαδή αν υπολογίσουμε σε ευρώ, έφτανε τα 60 εκατομμύρια. Εδώ είναι 5 δισκατελάχιστο και όχι υπολογισμένα, μετρημένα μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Κύριε Υπουργέ, ποιοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία? Από μόνο του το μέγεθος. Έχετε διαβιβάσει στις αρμόδιες δικαστικές αρχές τα στοιχεία. Θα μας πείτε λίγα λόγια παραπάνω? Ποιοι εμπλέκονται, με ποιο τρόπο, να μας δώσετε μια εικόνα? Θα ήθελα με τη μεγαλύτερη συντομία να σας εξηγήσω, γιατί είναι ταυτόχρονα, πέρα από οικονομικό, είναι και πολιτικό το σκάνδαλο. Βεβαίως. Διότι εδώ πρόκειται για μια διαχρονική εγκληματική δράση. Δεν είναι δηλαδή κάτι τυχαίο ότι βρέθηκε ένας ρησοδάκτυλος, κατάφερε να ξεπατήσει μια τράπεζα, της πήρε 5 δις, οπότε θα ήταν μόνο οικονομικό. Εδώ έχουμε ένα τρόπο λειτουργίας μιας τράπεζας που δεν ανταποκρινόταν στο ελάχιστο στον τρόπο λειτουργίας τραπεζών. Οι χορηγήσεις των δανείων, των δανεικών και αγύριστων, δεν δινόταν τυχαία σε πρόσωπα, γινόταν σε επιλεγμένα πρόσωπα και φορείς, εξυπηρετούσε συγκεκριμένους πολιτικές επιδιώξεις και κυρίως δεν γινόταν, είπαμε, με κριτήρια τραπεζικά. Μας λέτε ότι υπήρχε ένα σύστημα πίσω από το τραπεζικό σύστημα το οποίο παραλειτουργούσε, δηλαδή αυτό λέτε. Όμως η ερώτηση είναι ποιοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Μας λέτε ότι είναι μόνο, πάρα δεν πολύ είναι μόνο απλό οικονομικό και συγκεκριμένο. Το μόνο πρόβλημα που έχω είναι ότι δεν θέλω εγώ, ενώ εκκρεμεί η υπόθεση στη δικαιοσύνη, να αναφερθώ σε συγκεκριμένα ονόματα και δεν είναι γενικό. Ο Άης Ραβανός θέλει να σας κάνει μία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Ακούει ο κόσμος για σκάνδαλο το οποίο ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο 5 δις. Πολύ μεγάλο ποσό. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, θα πληρώσει κανείς, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει το νομικό πλαίσιο να πληρώσουν όσοι διαχρονικά αυτή την φρικτή δεκαετία για την οικονομία, για τη χώρα, για την πολιτική ζωή στη χώρα από το 2000 μέχρι το 2010 κυβέρνησαν αυτό τον τόπο, έχουν βαρύτερες ευθύνες, ποινικές κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα και πολιτικές κάποια άλλα. Εγώ επιμένω στο θέμα των πολιτικών ευθυνών. Πάνω σε αυτό, στα 5 δις ζημιά, αυτό το ποσό αφορά και τα δάνεια των πολιτικών κομμάτων, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία? Όχι, δεν αφορά τα δάνεια πολιτικών κομμάτων. Είμαι κατηγορηματικός, γι' αυτό δεν έχουν μετρηθεί τα δάνεια των πολιτικών κομμάτων. Τα οποία και αυτά είναι πολύ δάνεια και αυτά που δοθήκαν σε ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε επιχειρηματίες, επιλεγμένους επιχειρηματίες και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Κατά κύριο λόγο. Πιστεύετε ωστόσο, να το υπογραμμίσουμε αυτό, ότι είναι δυνατόν να επιστραφούν αυτά τα χρήματα? Όχι, είναι πάρα πολύ. Είναι το θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει. Υπάρχει ένα, επιτρέψτε μου να πω, τεχνικό θέμα, διότι κοιτάξτε, όταν μιλάμε για 1.300 δάνεια που δόθηκαν και δόθηκαν για παράδειγμα σε κάποιους συνεταιρισμούς οι οποίοι έχουν 500 μέλη ή 1.000 μέλη, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει θέμα, πρόβλημα καθαρά τεχνικό και ως προς το χειρισμό. Να πάρεις απολογίες από αυτούς τους ανθρώπους. Να βάλεις αυτούς τους ανθρώπους στο εδόλιο. Φανταστήκατε ένα εδόλιο όπου θα κάθονται 3.000 άνθρωποι. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Επειδή αναφερθήκατε στους γεωργικούς συνεταιρισμούς και ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που παίζουν στην ελληνική περιφέρεια, αυτά τα ποσά τα οποία δόθηκαν μέσω των γεωργικών συνεταιρισμών, μπορούμε να πούμε ότι ήταν και ένα μέσο χειραγώγησης, ένα μέσο επηρεασμού των ψηφοφόρων? Αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Δεν δόθηκαν τυχαία αυτά τα πράγματα. Η τράπεζα αυτή, και το ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μιλάω με τόσο κατηγορηματικό τρόπο, ότι ήταν θέμα πολιτικό. Δηλαδή δεν λειτουργήσε με κριτήρια τραπεζικά, επιχειρηματικά, όπως θέλετε πέτε το. Αλλά με δεχόμενη πολιτικές κατευθύνσεις ή πολιτικές εντολές ή πολιτικές διαταγές, αν θέλετε, από όσους είχαν την εξουσία αυτά τα χρόνια. Και το εκείνο που είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας, με κάνει να είμαι τόσο κατηγορηματικός, είναι ότι η υπηρεσιακή, ας το πούμε έτσι, της τράπεζας, δηλαδή οι τραπεζικοί, οι επαγγελματίες,
ο εσωτερικός έλεγχος της τράπεζας, οι εσωτερικοί επιθεωρητές της τράπεζας επισημαίνανε τα τραγικά λάθη. Λέγανε δηλαδή, μην τα δίνετε σε αυτή την επιχείρηση. Δεν είναι αξιόπιστη, δεν θα μπορέσει να τα δώσει πίσω. Με λίγα λόγια τα γνωρίζανε τα. Ορίστε. Με λίγα λόγια γνωρίζανε το τι γινόταν, έτσι. Γνωρίζανε οι πάντες. Αλλά υπήρχε τραγικό, προφανώς κάποια άλλη εθελοντολή. Εκείνο που θέλω να δώσω έμφαση, στο οποίο θέλω να δώσω έμφαση, είναι ότι δεν μπορεί. Είπαμε, αν συνέβαινε μία φορά ένα δάνειο 5 δις, θα λέγαμε ωραία. Εδώ μιλάμε για 1.300 δάνεια. Εδώ για χρόνια συνεχώς δεν μπορεί να μην ξέρανε, σκάγανε τα δάνεια το 4, σκάγανε το 5, σκάγανε το 6. Ναι. Και αντί να ζητήσουν ευθύνες, όποιοι είχαν την αρμοδιότητα να ζητήσουν ευθύνες, γιατί αυτά τα δάνεια δεν πληρωθήκαν, τα ανανεώνανε τα δάνεια. Μάλιστα. Κυρία ωραία, Υπουργέ, θέλω, είναι και Νίκο, ο Κώστας ο Πουλακίδας εδώ να κάνει μια ερώτηση από την Αυγή. Κώστα. Καλημέρα. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Έχετε μία εικόνα, κύριε Υπουργέ, για τι ποσό συζητάμε για δάνεια, όσον αφορά δάνεια τα οποία κατευθύνθηκαν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης? Δεν έχω σαφή ιδέα και ούτε ενδιαφέρθηκα ποτέ για κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Ωραία. Εγώ εμέτρησα, και το επαναλαμβάνω, εμέτρησα, δεν υπολόγισα, μέχρι το τελευταίο ευρώ πόσα συνολικά δοθήκανε. Δεν έκανα καμία διάκριση. Σε όλα βέβαια τα μαύρα, τα δανεικά και αγύριστα, αυτά που δεν επιστρέψουν. Και είναι 4 δισεκατομμύρια, 927.500 και τόσα ευρώ. Μάλιστα. Και κάτι ωραία ακόμα. Έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια μια τροπολογία με την οποία εδίνετο άφεση αμαρτιών, ουσιαστικά ασυλία στα στελέχη των τραπεζών, τα οποία είχαν χορηγήσει δάνεια εφόσον είχαν τηρήσει κάποιες ώρες και προϋποθέσεις. Αυτή η συγκεκριμένη τροπολογία ενδέχεται να αφορά αυτή την περίπτωση? Όχι, δεν αφορά αυτή την περίπτωση. Είναι σε κάποια νομικά πρόσβατα. Δεν έχουμε νομικά πρόσβατα. Κάνε σε εταιρείες. Εκείνη η τροπολογία είχε ελεχθεί. Εγώ δεν θέλω να παίρνω τις θέσεις. Ότι δόθηκε για να μην έχουν ευθύνες όσοι χρηματοδοτήσαν πολιτικά κόμματα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και εμένα με ενδιαφέρει αυτό το θέμα στη γενικότερη διαστασία του. Όχι για όσα εδόθηκαν, αλλά για το τι θα γίνει στο μέλλον. Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι σωστό, κύριε Υπουργέ. Μια τελευταία. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Παρακαλώ, Άρη. Κύριε Υπουργέ, 10 δευτερόλεπτα. Ευθύνες πολιτικών προσώπων είπατε ότι υπάρχουν. Παραγραφή για αυτό το σκάνδαλο, για τα πολιτικά πρόσωπα, υπάρχει ή όχι? Δεν υπάρχει παραγραφή με την έννοια. Α, για τα πολιτικά πρόσωπα. Για τα πολιτικά πρόσωπα. Για τα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί δεν είναι σαφές. Υπάρχει. Εκτός αν δεχτούμε μία νομική κατασκευή που δεν είναι και τόσο αυθαίρετη, ναι, διότι έχουν συνεργήσει και στο ξέπλυμα χρήματος που κάνανε αυτοί που πήραν γι' αυτό τα δάνεια. Γι' αυτό το ρωτάω, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί ναι, εντάξει, αυτή η φόρμουλα υπάρχει. Δεν θέλω να μπω ούτε από τη θέση αυτή να φανεί ότι υποδεικνύει ο τρόπος σκέψης στους πρώην συνεδέσμους μου, τους δικαστές. Είναι αρκετά εμείς να το χειριστούν. Εγώ αναφέρομαι σε άλλα ζητήματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μας μιλήσετε. Θέλω να κάνω μία ερώτηση όμως, αν μου επιτρέπετε, μία έτσι με αφορμή τις ημέρες αυτές της προεκλογικής περίοδου. Συζητάτε με το ΣΥΡΙΖΑ καθόλου? Ξέρετε, κοιτάξτε, για τις λύσεις κάτι, εγώ γίνονται σε όλη κουβέντες. Μου τη ζωή, ό,τι έκανα, το έκανα ως εκτέλεση καθήκοντος. Δεν είμαι ακόμα, αν θέλετε, πολιτικός. Είμαι ένας εισαγγελέας που έχει σήμερα, που είναι ενταγμένος σε μια κυβέρνηση. Θα γίνει όμως άνοιγμα σε εξωκοινοβουλευτικούς από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ακουστεί ότι θα γίνει άνοιγμα μεγάλο σε εξωκοινοβουλευτικούς. Δεν ξέρω τις επιλογές του κόμματος. Τιμώ όλους αυτούς με τους οποίους συνεργάστηκα στην κυβέρνηση. Τιμώ τον ΣΥΡΙΖΑ που μου έδωσε την ευκαιρία να έχω ένα άλλο κυβερνητικό πόστο. Δεν συζητάμε κανένα, δεν ζητάω τίποτε από κανέναν. Δεν αποκλείεται πάντως αν έχετε κάποια πρόταση να πείτε, ναι. Και αν μου δοθεί η ευκαιρία να συνεχίσω αυτό το έργο που έχω αρχίσει, αν θεωρηθεί ότι έχω κάτι να προσφέρω, δεν θα έχω καμία αντίρρηση. Εάν δεν μου δοθεί, πάλι όλα καλά. Δεν έχω εγώ τέτοια πρόταση. Να είστε καλά, κύριε Νικόλουδη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.